Γιάννη, δύο δύσκολα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Άρη, δύο παιχνίδια που χαρακτηρίζονται ντέρμπι, δίνουν τη θέση του σε ένα παιχνίδι με τα Γιάννενα. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι μια ομάδα να κρατήσει την αυτοσυγκέντρωσή της? Σίγουρα θα είναι και αυτό ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα, και αυτό δύσκολο παιχνίδι θα είναι. Διότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στη Super League, και πόσο μάλλον εμείς δεν μπούμε αυτοί έτσι όπως πρέπει μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να είμαστε πάλι σοβαροί όπως τα δύο τελευταία παιχνίδια. Και πιστεύω άμα μπούμε έτσι σοβαροί θα κερδίσουμε. Ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική έχασε 2 βαθμούς. Γενικότερα έχει, ενώ ξεκίνησε βαθμολογικά πολύ καλά το πρωτάθλημα, έχει αισθάνεται την ανάσα ατρόμητου της πρώην ομάδας σου και Παναθηναϊκού για τα play-off. Πόσο εφικτό είναι η ψαλίδα να ξαναμεγαλώσει σε επίπεδα που ήταν πριν, και πόσο πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι, με πόσους βαθμούς διαφορά πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι εγγυημένος στα play-off? Εντάξει, νομίζω ότι η ψαλίδα δύσκολα θα είναι παραπάνω, γιατί είναι πάρα πολύ λίγα παιχνίδια μέχρι τα play-off. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και μόλις μπούμε στα play-off, πιστεύω και ελπίζω ότι θα είμαστε τουλάχιστον με ένα βαθμό παραπάνω από τις άλλες ομάδες. Επέτρεψέ μου για τελευταία μια προσωπική ερώτηση. Γενικότερα η χρονιά για σένα ήταν μια χρονιά που η γνώμη μου είναι ότι έψαχνες να βρεις τα πατήματά σου μέσα σε μια καινούργια μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη αλλαγή για σένα. Στα τελευταία δύο παιχνίδια είδαμε το σκόνδρα με τα στοιχεία που θύμισε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αισθάνεσαι να πατάς καλύτερα? Υπάρχει όντως αλλαγή? Πώς βλέπεις εσύ την προσωπική σου απόδοση? Σίγουρα, ναι, πατάω καλύτερα. Νιώθω την εμπιστοσύνη του προπονητή μου. Από εκεί πέρα προσπαθώ στο γήπεδο να δίνω το 100%. Άλλες φορές θα μου βγει, άλλες φορές μπορεί να μην κάνω καλό παιχνίδι, αλλά δίνω και την ψυχή μου στο γήπεδο.